Σεβαστέ, πατέρα Σπυρίδωνα, κύριοι πρόσωποι εδώ των τοπικών αρχών και των πολιτιστικών φορέων, της φιλαρμονικής, κυρίες και κύριοι, αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή η απόψινή μου παρουσία σε αυτή την εορταστική βραδιά της ενορίας σας, που αφιερώνεται στη μνήμη του Αγίου και προστάτου σας, του Αγίου Ενδόξου Ευαγγελιστού Ματθαίου, του οποίου το όνομα φέρει τόσο η ενορία, όσο και η κοινότητά σας. Πολύ συνοπτικά δύο λόγια για τη ζωή του Αγίου Ματθαίου, ο οποίος καταγόνταν από τη Γαλιλαία και ήταν γιος του Αλφαίου. Δύο λόγια έτσι προς τιμή του Αγίου που γιορτάζει σήμερα, επιτρέψτε μου. Ο Ματθαίος, όπως είναι γνωστό πιστεύω σε όλους σας, έκανε το επάγγελμα του τελώνα. Και ο Ιησούς, όταν τον βρήκε να κάθεται στο τελωνείο έξω από την Καπερναού, του είπε το γνωστό «Ακολούθημη». Και ευθύς ο Ματθαίος τον ακολούθησε. Το όνομα Ματθαίος προέρχεται από το εβραϊκό όνομα Ματιγιάκ και αποτελεί σύμπτυση του ονόματος Ματιγιάκ ή Ματθανίας, που σημαίνει «δώρο του Γιακφέ» ή «ο δεδορημένος υπό του Θεού», «δώρο του Θεού», κάτι αντίστοιχο με το ελληνικό όνομα Θεόδωρος. Στο Ματθαίο οφείλει η Εκκλησία μας το πρώτο κατά σειρά στην Καινή Διαθήκη Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 64 μετά Χριστόν. Ο Ματθαίος κήρυξε το Ευαγγέλιο πρώτα στους ομοεθνείς του Ιουδαίους και αργότερα στην Αιθιοπία, όπου και πέθανε μαρτυρικά υποστηρίζοντας τον Ευαγγελικό του Λόγο. Ετελειώθη υπό τον αφίστον διαπυρός. Η ομιλία μας απόψε όμως δεν θα είναι για τον Άγιο Ματθαίο. Επιφυλασσόμαστε ίσως να κάνουμε ένα ωραίο αφιέρωμα για αυτόν μια άλλη φορά, αλλά για τον νεοφανέντα Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη και τη σχέση του με την Κέρκυρα. Όμως, έμεσα αγαπητοί μου, μιλώντας για τον Άγιο Παΐσιο, τιμούμε παράλληλα και τη μνήμη του Αγίου Ματθαίου, γιατί ο Άγιος Παΐσιος μαθήτευσε στα κείμενά του και δικαίωσε στην πράξη το λόγο του, το έργο του και τη θυσία του και απέδειξε με τη ζωή του ότι ο Ευαγγελικός Λόγος του Ματθαίου και κατ' επέκταση ο Λόγος του Χριστού έχει εφαρμογή και στο σήμερα, παραμένει ζωντανός και δικαιώνεται. Είναι γεγονός, αγαπητοί μου, ότι στην πολυτάραχη ιστορία του ελληνισμού ευλογημένη αναδείχθηκε η νήσος μας, που είχε στην αγαθή γη της την τύχη να βρουν εγκάρδια φιλοξενία αδελφοί μας που ξεριζώθηκαν από τις πατρώες εστίες τους. Κωνσταντινοπολίτες το 1453, Κρήτες το 1669, Μωραΐτες το 1715, Ηπειρώτες το 1819, Μικρασιάτες το 1922 και μετά. Και που μπόρεσαν εδώ να σταθούν ξανά και να θέσουν μια νέα φετηρία στη ζωή τους και να μεταβάλουν την καταστροφή τους σε αναδημιουργία. Ευλογημένος ο τόπος μας, αγαπητοί μου, γιατί όπως προείπα μέσα σε αυτές τις πονεμένες σχέσεις δώσαμε και λάβαμε, διδάξαμε και διδαχτήκαμε, παραδώσαμε και παραλάβαμε έθιμα και παραδόσεις που συνέθεσαν τη δική μας ελληνοορθόδοξη ταυτότητα, την κερκυραϊκή παράδοση. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι μετά το 1453 ήρθαν από την πόλη των πόλεων και παρέμειναν εδώ τα λείψανα του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος και της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστης. Με την πτώση του Χάνδακα το 1669 τις δημιουργίες των Κρητών Αγιογράφων και για να μην μακρυγορώ, από το 1922 και μετά τη μεταφορά των πνευματικών θησαυρών και των ευσεβών παραδόσεων των πονεμένων Μικρασιατών, με κορυφαίο την υποδοχή στη γη μας του γέροντος Αγίου Αρσενίου Χατζιεφεντή του Καπαδόπου, του οποίου τη μνήμη γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες, στις 10 Νοεμβρίου.
είναι το πρόσωπο εκείνο που βάπτισε και ενέπνευσε στην αγιότητα το νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νύπιο, μόλις λίγων μηνών, ο Αρσένιος κατέφτασε μαζί με την οικογένειά του, με τον γέροντά του Αρσένιο Χατζιεφεντή και με πολλούς άλλους συμποριανούς του στο νησί μας, στις 16 Οκτωβρίου του 1924. Αλλά ας ξεδιπλώσουμε την ιστορία μας σύμφωνα με το θέμα της ομιλίας μας. Αύγουστος του 1924. Ο Θεοφόρος και Διορατικός Λεβίτης Αρσένιος Χατζιεφεντής, ο πνευματικός πατέρας και πνευματικός πάρος των Φαράσσων της Καπαδοχίας, θεώρησε χρέος του, πριν πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς για τη Μεγάλη Χερσόνησο την Ελλάδα, να βαφτίσει όλα τα αβάφτιστα παιδιά, έτσι ώστε ό,τι και αν του συμβεί να έχουν δεχτεί τον Χριστό και να έχουν αναγεννηθεί στην κολυμβήθρα του τόπου τους, δημιουργώντας έτσι ένα δεσμό ακατάλυτο με τη γη των πατέρων του. Ήρθε και η ώρα του γιου του Προδρόμου και της Ευλογίας Εσνεπίδη, που είχε γεννηθεί πριν λίγες μέρες, στις 25 Ιουλίου του 1924 και ήταν ακόμη ασαράμιστος. Το ημερολόγιο έδειχνε 7 Αυγούστου του 1924, μία εβδομάδα περίπου πριν εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Στην εκκλησία τους, στα Φάρασα, στο ναό των Αγίων Βαραχισίου και Ιωνά, το πήγε η μαμούκα του, η γιαγιά του δηλαδή, η Χατζιανά. Νονά του παιδιού ήταν η ευλαβέστατη κυρά Αναστασία. Η βάφτιση ξεκίνησε. Όταν ήρθε η ώρα να υποθεί το όνομα από την Νονά, Χρήστο προστάζει εκείνη. Το όνομα του παππού του, ευλαβούς και καλόγνωμου ανθρώπου. Το όνομα αυτό το είχε διαλέξει η Νονά και το κρατούσε μυστικό σύμφωνα με την παράδοσή του. Πριν όμως τρέξουν τα παιδιά να αναγγείλουν το όνομα στον πατέρα και να ζητήσουν τα χρήματα που κατέθιμον έτσι δίνονται, ο γέρον Χατζιεφεντής άστραψε. Με μια σταματά τα παιδιά στην εκκλησία και ξεδιπλώνει τα δικά του σχέδια για το παιδί. Θέλει να αφήσει στο πόδι του καλόγερο, διάδοχο στην προσευχή και την νηστεία, στην αγάπη και στα θαύματα. «Δεν θα το αγιάσω αν δεν πάρει σήμερα το όνομά μου». Η Νονά πάγωσε με το μωρό στην αγκαλιά της. Το κοιτάζει με απορία. «Να έχω την ευχή σου, παππούκα. Θες να πω το όνομά σου?» «Να το πεις», της λέει ο πατήρ Αρσένιος και συνεχίζει. «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού». Και η Νονά με τρεμάμενη φωνή μουρμουρίζει «Αρσένιο». «Να ζήσει, να ζήσει», φωνάζουν στον πρόεδρο των Παράσσων και πατέρα του νεοβαπτιζόμενου. «Να ζήσει και ακέραιος στην Ελλάδα». Θα ζήσει», ψελίζει με κρυφή χαρά και ανακούφιση και ο ταπεινός ιερουργός. Ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος στο βιβλίο του, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, αναφέρει σχετικά. «Μεγάλη υποχρέωση αισθάνομαι στον πατέρα Αρσένιο, τόσο για το όνομά του που μου έδωσε μαζί με τις Άγιες ευχές του στην Κολυμνήθρα, όσο και αργότερα, μικρός, που θύλαζα στα λίγα του βιβλία. Αλλά κυρίως στις διηγήσεις που άκουγα για αυτόν από τον τζάρτη του, τον Γεροπρόδρομο. 5 εβδομάδες περίπου μετά τη βάπτιση του μικρού Αρσενίου, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1924, η οικογένειά του μαζί με τα καραβάνια των προφύγων έφτασε στον Πειραιά. Και στη συνέχεια, στις 16 Οκτωβρίου στο νησί μας, στην Κέρκυρα, όπου και εγκαταστάθηκαν προσωρινά στο Παλαιό Φρούριο. Στις 10 Νοεμβρίου του 1924 εκοιμήθη στο νοσοκομείο του Παλαιού Φρουρίου ο γέροντας Αρσένιος Χατζιεφεντής και ετάφη στο Δημοτικό Κινητήριο της Γαρίτσας, όπου ευρίσκεται και ο τάφος. Η οικογένεια του πατρός Παϊσίου παρέμεινε στην Κέρκυρα για ένα περίπου χρόνο. Έτσι, η Κέρκυρα καταλαμβάνει τις δικές της σελίδες στην ιστορία της ζωής του Αγίου Παϊσίου.
Εδώ έκανε τα πρώτα του βήματα. Εδώ η οικογένειά του και οι συμπατριώτες του βρήκαν απάγιο. Εδώ έβαλαν τις βάσεις για τη νέα του ζωή στην Ελλάδα, αλλά και για ένα άλλο πιο σημαντικό λόγο. Η Κέρκυρα δέχτηκε στα σπλάχνα της, στα χώματά της, τον πνευματικό του σταγό και πατέρα, τον πατέρα Αρσένιο Χατζιεφεντή. Το πρόσωπο εκείνο, ο πατήρ Παΐσιος, όπως προείπαμε, καθόλου το βίο του υπεραγαπούσε. Είχε πρότυπο και παράδειγμα μίμησης στους μοναστικούς του αγώνες. Εδώ λοιπόν έχει αφήσει ένα πολύτιμο πνευματικό θησαυρό που πάντοτε είχε κατά νου και τον κρατούσε δεμένο με το νησί μας. Η οικογένεια του πατρός Παϊσίου τα τέλη Οκτωβρίου του 1925 μεταφέρθηκε στην Οικουμενίτσα και από εκεί εγκαταστάθηκε τελικά στην Κόνιτσα. Ο Αρσένιος εκεί τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Από μικρός έδειχνε ιδιαίτερη κλίση προς το μοναχισμό και διακαώς επιθυμούσε να μονάσει. Οι γονείς του χαριτολογώντας του έλεγαν «Βγάλε πρώτα γένια και μετά θα σε αφήσουν». Το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να υπηρετήσει στο στρατό, ο Αρσένιος δούλεψε ως ξυλουργός. Όταν του παρέγγερναν να κατασκευάσει κάποιο φέρετρο, ο ίδιος συμμεριζόμενος τη θλίψη της οικογένειας του νεκρού αλλά και τη φτώχεια της εποχής, δεν ζητούσε χρήματα. Το 1945 ο Αρσένιος κατατάχθηκε στο στρατό και υπηρέτησε ως ασηματιστής για 4 χρόνια μέχρι τις 17 Μαρτίου του 1950. Το ίδιο έτος επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Άγιον Όρος για να μιληθεί στην καρδιά του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Δεν παρέμεινε όμως τότε, προκειμένου να στηρίξει την οικογένειά του και να αποκαταστήσει τις αδερφές του. Είχε συνοπτικά άλλα 8 αδέρφια. Λίγα χρόνια μετά τις αρχές Μαρτίου του 1953 πήρε την ευχή των γονιών του και έφυγε για το Άγιον Όρος, έχοντας λάβει την απόφασή του ότι στη ζωή του του αρκεί ο Χριστός. Κατέρισε αρχικά στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος, στο κελί των εισοδίων της Θεοτόκου. Από εκεί λίγο αργότερα κατευθύνθηκε στη Μονή Εσφυγμένη. Εκεί έλαβε ερασοευχή και πήρε το πρώτο του όνομα Αβέρτιος. Άρχιζε να ξεχωρίζει στα μοναχικά. Προσευχόταν πάρα πολύ και διάβαζε πολύ ασκητικά έργα και κυρίως τον Ισαάκ το Σύρο. Αποχώρησε λίγο αργότερα από τη Μονή Εσφυγμένου και πήγε στη Μονή Φιλοθέου. Στη Μονή αυτή μόναζε ένα αστείος του, ο γέρον Σιμεών. Εκεί το 1956 έλαβε το μικρό μοναχικό σχήμα. Τότε μετονομάστηκε σε Παΐσιος προς τιμήν του συμπατριώτη του Μητροπολίτη Κεσαρίας Παϊσίου του Δευτέρου. Το 1958, ύστερα από εσωτερική πληροφόρηση, επανέρχεται στον τόπο που μεγάλωσε, στην Κόνιτσα. Εκεί, για 4 χρόνια, μόνασε στην Ιερά Μονή Γενεθλίων της Θεοτόκου στο Μίου. Εργάστηκε έντονα, πνευματικά και υλικά. Με την υποστήριξη πολλών ανθρώπων που τον αγαπούσαν, πέτυχε την ανακαίνιση της Μονής. Το έτος εκείνο, αγαπητοί μου, και συγκεκριμένα το μήνα Οκτώβριο έρχεται στην Κέρκυρα, το 1958. Ο γέρον Αρσένιος Χατζιεφεντής κυριαρχούσε στη μνήμη του. Αλλά ας αφήσουμε όμως τον ίδιο τον Άγιο Παΐσιο να μας πει το σκοπό και το ιστορικό της επισκέψεώς του μέσα από το βιβλίο του «Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης». Ο πατήρ Αρσένιος το 1958 ήταν στο κημητήρι της Κερκύρας με την πλάκα επάνω στον τάφο του που έγραφε το όνομά του. Πολλοί συγχωριανοί μας είχαν την εντύπωση μετά ότι το λείψανο του πατρός Αρσενίου θα ήταν ολόκληρο, όπως και πολλών Αγίων, και από ευλάβεια δεν τολμούσαν να κάνουν την εκταφή του. Έτσι αποφάσισα να πάω μόνος μου στην Κέρκυρα για να κάνω την εκταφή και την ανακομιδή του. Δεν γνωρίζω όμως εάν η ευλάβειά μου ήταν περισσότερη ή η ανέδειά μου.
Σε όλο μου το ταξίδι είχα λογισμούς. Σε περίπτωση που βρω το λείψανό του ολόκληρο, τι να κάνω, διότι αδύνατο τότε να με αφήσουν οι Κερκυραίοι να το πάρουν. Το ότι θα το έβρισκα ήμουν σίγουρος, διότι το 1945 είχαν βρει τον τάφο του πατρός τα αδέρφια μου και μου έστειλαν χώμα από τον τάφο του, το οποίο ρίξαμε πάνω σε ένα συρκοριανό μας που είχε βγει άλλιωτος και μετά έλειωσε. Φτάνω λοιπόν στην Κέρκυρα, τον Οκτώβριο του 1958. Εκεί συνέχεια βροχές. Ο ιερεύς του κημητηρίου μου είπε ή να πάω ξανά άλλη εποχή ή να περιμένω μέχρι να σταματήσουν οι βροχές. Του είπα, θα έρθω αύριο το πρωί στο κημητήρι και ο πατήρ θα βοηθήσει. Την επομένη το πρωί ξεκίνησα με κατακλυσμό, αλλά μόλις έφτασα στο κημητήρι, έπαψε αμέσως η δυνατή εκείνη η βροχή και βγήκε ήλιος. Έγινε με καλοσύνη η εκταφή του, διαβάσαμε και το Τρισάγιο και φεύγοντας με τα λείψανα, άρχισε πάλι η δυνατή βροχή να συνεχίσει. Ο ιερεύς τότε μου είπε, ο πατήρ έκανε το θαύμα του. Έφτασα μετά στο ξενοδοχείο. Τοποθέτησα τα λείψανα στο μαξιλάρι και άνοιξα το καπάκι της βαλίτσας που τα είχα μέσα για να τα βλέπω και γονατιστός προσευχόμουν. Όταν είχε νυχτώσει πια, άναψα το φως για να τα βλέπω και στη συνέχεια της νυχτός να προσεύχομαι. Στις 9 με 10 η ώρα το βράδυ, ενώ προσευχόμουν γονατιστός, άκουσα μια άγρια φωνή να με απειλεί και να μου λέει «Τι λείψανα είναι αυτά» και μια δύναμη ένιωσα να ορμάει επάνω μου χωρίς να βλέπω ολόκληρο σώμα. Δύο χέρια μαύρα και άγρια να με σφίγγουν γερά για να με πνίξουν. Εκείνη τη στιγμή που κινδύνεψα, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, φώναξα δυνατά «Άγιε Αρσένιε, βοήθησέ με». Αμέσως τότε ένιωσα μια άλλη δύναμη ενός αθλητού να αρπάζει εκείνα τα φοβερά χέρια και να τα πετάει πέρα και να με ελευθερώνει. Η καρδιά μου πια τότε χτυπούσε γλυκά και συνέχισα την προσευχή μου με ευλάβεια περισσότερη προς τον πατέρα Αρσένιο και την επομένη έφυγα για την Κόνιτσα μαζί με τα λείψανα. Το γεγονός αυτό το είχα πει τότε μόνο σε δύο άτομα πνευματικά, διότι φοβήθηκα μήπως το μάθουν περισσότεροι και οι γυναίκες από αδιάκριτη ευλάβεια μετά πλέξουν και παραμύθια. Το ότι ήταν Άγιος ο πατήρ Αρσένιος, για μένα δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν να γράψω ό,τι γνώριζα για τον πατέρα Αρσένιο και να συγκεντρώσω στοιχεία από τους άλλους παρασιώτες. Ο πατήρ Παΐσιος, αγαπητή μου, μετά από αυτό το περιστατικό, το έτος 1962 φεύγει από την Κόνιτσα και πηγαίνει στο όρος Σινά, στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Ο Άγιος εκεί εργάστηκε ως ξυλουργός και ό,τι κέρδιζε τα έδινε σε φιλανθρωπίες στους Βεδουίνους, περισσότερο σε είδος όπως σε τρόφιμα και φάρμακα. Το 1964 επέστρεψε στο Άγιον Όρος, στη Σκήτη των Ιβύρων. Έκτοτε εγκαταστάθηκε μόνιμα στον Άφωνα. Δύο χρόνια όμως μετά, το 1966, ασθένησε σοβαρά και υποβλήθηκε στη Θεσσαλονίκη σε εγχείρηση, με αποτέλεσμα μερική αφαίρεση των πνευμών. Στο διάστημα μέχρι να αναρρώσει και να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, φιλοξενήθηκε στη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Επέστρεψε στο Άγιον Όρος μετά την ανάρρωσή του και το 1967 μεταφέρθηκε προς τα Κατουνάκια, εκεί που ζουν οι ασκητές. Από τότε άρχισε να δέχεται αρκετές επισκέψεις. Ήδη το όνομά του είχε αρχίσει να γίνεται γνωστό στον κόσμο και άνθρωποι βασανισμένοι οδηγούνταν σε αυτό. Το επόμενο έτος μετακινείται στη Μονή Σταυρονικήτα. Συμμετέχει σε χειρονακτικές εργασίες στην ανακαίνιση της Μονής.
Συχνά μάλιστα βοηθάει ο στάρτης τη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου τον γέροντα Τίχωνα, μια άλλη μεγάλη πνευματική μορφή του Άθωνος. Ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Τίχων συνδέθηκαν πνευματικά και ανέπτυξαν μια κατά Θεόν φιλία που επίγεια τερματίστηκε με την κίνηση του γέροντος Τίχωνος το 1968. Η εγκατάστασή του εκεί ήταν μία επιθυμία του πατρός Τίχωνος που του εξέφρασε λίγο πριν κοιμηθεί και εκείνος την αποδέχτηκε με χαρά. Την περίοδο εκείνη δημιουργείται ένας ακόμη δεσμός με το νησί μας, με την Κέρκυρα. Δημιουργός αυτού του δεσμού είναι ο μακαριστός Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών Πολύκαρπος. Φιλομόναχος ο μακαριστός Πολύκαρπος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να στηρίξει και να αναπτύξει το μοναχισμό στον τόπο μας. Πράγματι, τα χρόνια της αρχιερατείας του στήριξε τις υπάρχουσες και δημιούργησε δύο νέες γυναικείες μοναστικές αδελφότητες που κοσμούν την τοπική μας εκκλησία. Την Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Αθανασίου, που πρωτοξεκίνησε από την Ιερά Μονή Βλαχερνών Σκληπερού το 1976 και την Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Αγίων Δούλων το έτος 1977. Ο μακαριστός Πολύκαρπος, προκειμένου να χτίσει τα νέα του πνευματικά υποδομήματα σε γερά θεμέλια, κατέφυγε ταπεινά ως άπειρος στα μοναστικά σε έμπειρους μοναχούς. Έκανε προσκυνήματα στο Άγιον Όρος, ζήτησε συμβουλές και οδηγίες. Κατέφυγε σε διακριτικούς γεροντάδες και κάλεσε επανειλημμένο στην Κέρκυρα τον γέροντα Παΐσιο να δει τις δυνατότητες, τους τόπους, τις προσφερόμενες ψυχές και να δώσει οδηγίες μέσα από την πολύτιμη μοναστική εμπειρία του. Πράγματι, όπως σημειώνει στην έκδοσή της η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Αθανασίου, στο βιβλίο Πολύκαπος Βαγενάς, Επίσκοπος και Καλόγερος, αναφέρει: τα τέλη Ιουλίου 1975 έφερε στην Κέρκυρα ο Μητροπολίτης Πολύκαρπος τον Όσιο Γέροντα Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Κάλεσε τρεις που θα αποτελούσαμε την απαρχή της αδελφότητός μας να μας μιλήσει. Μεταξύ άλλων μας τόνισε ο πατήρ Παΐσιος: αν θέλετε να γίνετε μοναχές, να πετάξετε μακριά το εγώ. Νομίζουμε, σημειώνουν στο βιβλίο τους, πως αυτή ήταν η γενέθλιος ημέρα της αδελφότητός μας. Τότε μάλιστα προκρίθηκε για εγκατάσταση η Μονή Βλαχερνών Σκληπερού. Στη συνέχεια, το Σεπτέμβριο του 1975, η ιερώτησα Εφημία πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και παρέμεινε εκεί 9 μήνες, όσο παραμένει ένα βρέφος στα σπλάχνα της μάνας. Τόσο την είχε συμβουλεύσει ο γέρον Παΐσιος να καθίσει, προκειμένου εκεί να μαθητεύσει και να ζήσει τα της μοναχικής ζωής, παλέσματα, πειρασμούς, νίκες, ήττες, λειτουργικά και ασκητικά προγράμματα. Ο πατήρ Παΐσιος συνέχισε και τα επόμενα χρόνια να είναι πνευματικός σύμβουλος στα καλογερικά, όπως έλεγε ο ίδιος, τόσο του μακαριστού Πολυκάρπου, όσο και της καθηγουμένης Εφημίας. Μάλιστα, στο διάστημα 1975 με 1984, ο αείδημος γέροντας και νυν Άγιος της Εκκλησίας μας επισκέφθηκε το νησί μας 4 περίπου φορές. Τελευταία φορά ήταν η επομένη του μνημοσύνου των 40 του μακαριστού Πολυκάρπου. Είχε προηγηθεί λίγες ημέρες μετά το θάνατο του Πολυκάρπου μία επιστολή προς τη γερόντισσα Εφημία, στην οποία της έγραφε. Αυτό που βλέπετε είναι χειρόγραφο του ιδίου του Αγίου Παϊσίου. Παναγούδα, βοήθειά μας οι Άγιοι Αβάδες της Μονής του Αγίου Σάββα. Αδελφή γερόντισσα Εφημία, ευλογείτε. Πέρασε μία εβδομάδα από την κοίμηση του Αγίου Γέροντός σας και σεβαστού και αγαπημένου μου Αγίου Κερκύρας Πολυκάρπου. Και πάλι δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αναπαύθηκε. Μου φαίνεται τελείως απίστευτο. Φαίνεται ότι η παρουσία του παραμένει κοντά σας και κοντά στο ποίμνιό του και στους φίλους του. Επομένως, δεν πρέπει να στενοχωρήσετε
διότι δεν απουσιάζει. Τώρα πιστεύω ότι θα σας βοηθάει πιο καλύτερα από εκεί που βρίσκετε και πιο θετικά και από κοντά, γιατί κοντά στο Χριστό βρίσκεται. Εύχομαι σύντομα να το διαπιστώσετε και εσείς αυτό που γράφω, για να βεβαιωθείτε. Στήριξε όσο μπορείς τις αδερφές και εγώ θα προσπαθήσω να συναντηθούμε με την πρώτη ευκαιρία, να σας βοηθήσω σε ό,τι μπορώ και από κοντά, όπως έχετε την από εδώ βοήθεια για τις προσευχής πάντα. Ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας. Με αγάπη Χριστού, ο αδελφός σας, μοναχός Παΐσιος. Την περίοδο εκείνη και συγκεκριμένα από το 1979, ο πατήρ Παΐσιος μεταφέρεται από τη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στο λιτό κελί της Παναγούδας, ως εξαρτηματικός μοναχός της Μονής Κουτλουμουσίου. Εκεί έμεινε ως το τέλος της ζωής του. Από την εποχή που μόνασε στην Παναγούδα, πλήθος ανθρώπων τον επισκεπτόταν. Εκεί δεχόταν πάρα πολλές επιστολές, από τις οποίες, όπως έλεγε, εστενοφορεί το πολύ, γιατί από αυτές μάθαινε μόνο για διαζύγια και για ασθένειες ψυχικές και σωματικές. Παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του, συνέχιζε την έντονη ασκητική ζωή, σε σημείο να ξεκουράζεται ελάχιστα, 2 με 3 ώρες το 24ωρο. Συνήθιζε επίσης να φτιάχνει κομποσκήνια και στα ποτά εικονάκια, τα οποία χάριζε στους επισκέπτες ως ευλογία. Εκεί, αγαπητοί μου, είχα την τύχη στα φοιτητικά μου χρόνια, τον Οκτώβριο του 1989, να τον επισκεφτώ και να τον συμβουλευτώ, μαζί με 4 άλλους καλούς συμφοιτητές και φίλους. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να καταθέσω στην αγάπη σας την προσωπική μου εμπειρία, και αυτό όχι για να πω κάτι για μένα, αλλά για να σας μεταφέρω νοερά σε αυτή την ωραία ώρα και να λάβετε μία ζωντανή γεύση των λόγων, όπως την κατέγραψα τότε, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση που είχαμε. Όσοι δε έχετε ζήσει αυτή την εμπειρία, όπως ο πατήρ Σπυρίδων, δεν ξέρω αν είναι κανείς άλλος εδώ που είχε την τύχη, την ευλογία να γνωρίσει τον πατέρα Παΐσιο. Υπάρχει κανείς άλλος? Πατήρ Σπυρίδων μόνο. Λοιπόν, θα την ξαναζήσουμε και θα την... αυτοί οι οποίοι τον επισκέφτηκαν, όπως ο πατήρ Σπυρίδων, πιστεύω να με επιβεβαιώσει. Η επίσκεψή μας στον πατέρα Παΐσιο. Μετά από μια ζεστή βραδινή φιλοξενία στη Μονή Φιλοθέου, όπου κυριαρχούσε η προσευχή και η κατάνοιξη, ξεκινήσαμε οι 5 συμφοιτητές και φίλοι προς τη Μονή Ιβύρων, όπου βρίσκεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Με την εικόνα αυτή, να πούμε ότι οι αγιορείτες πατέρες έχουν συνδέσει την ύπαρξή τους στο Άγιο Όρος. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η εικόνα έφτασε θαυματουργικά στον Άθωνα, η Παναγία αποκαλύφθηκε σε κάποιους μοναχούς και τους είπε ότι όσο η εικόνα μου αυτή θα είναι στο Άγιον Όρος, θα είναι προστάτης και σύμμαχός σας. Όταν φύγει θα είναι σημάδι να το εγκαταλείψετε και εσείς. Μετά από την ευλογία που είχαμε να προσκυνήσουμε την εικόνα της Πορταΐτισσας και τα ιερά λείψανα της Μονής, ξεκινήσαμε για τον πατέρα Παΐσιο. Σχεδόν 2 ώρες δρόμος περάσα μέσα από μια παρθένα φύση. Ανηφοριές, κατηφοριές, δρομάκια πέτρινα και λαριστά νερά. Στην πορεία μας βρίσκουμε και ένα κομμάτινο δρόμο, αυτοκινητόδρομο. Σπάνιζαν τότε, σήμερα έχουν γίνει πάρα πολύ. Κοντεύουμε προς το κελί του πατρός Παϊσίου. Σε λιγάκι συναντάμε μερικές ταμπελίτσες που μας δείχνουν τον δρόμο προς κελίον Παναγούδα. Γι' αυτό είχε μεριμνήσει ο γέροντας για να μην μπερδεύονται οι επισκέπτες του σε άλλα παραπλήσια δρομάκια προς άλλους προορισμούς. Κατηφορίζοντας, συναντούμε ένα νεαρό να ανεβαίνει και τον ρωτάμε. «Ο πατήρ Παΐσιος είναι εκεί?» «Μόλις ήρθε», μας απάντησε. Όλοι σκεφτήκαμε, σε όλους πέρασε από το μυαλό, αλλά κάποιος, αν θυμάμαι καλά, ο Στάθης το είπε. «Πού να γρυπνούσε όλη τη νύχτα?» Συνεχίζουμε λιγάκι την πορεία μας. Να φάνηκε το κελί της Παναγούδας. Μία μικρή μονοκατοικία
που ο χρόνος είχε αφήσει πάνω της τα σημάδια του. Φαινόταν ακατοίκητη ή καλύτερα φτωχική, ταπεινή. Πρώτο συμπέρασμα που μας δημιουργεί αυτή η χώρα. Οι Άγιοι δεν ενδιαφέρονται τόσο για τα υλικά. Η γεύση που έχουν από τα πνευματικά τους έχει κερδίσει απόλυτα. Βιώνουν και ζουν αυτή την ανώτερη πνευματική πραγματικότητα, όντες φίλοι των Αγίων και οικείοι του Θεού. Στην είσοδο μια ταμπελίτσα κρεμασμένη πάνω σε μια καρυδιά γράφει «Ευλογία, μπορείτε να τρώτε». Ακριβώς κάτω από το δέντρο και πάνω σε ένα κορμό υπάρχει ένα κουτί με λουκούμια. Δίπλα υπάρχει επίσης μια βρύση για να δροσίζει ο γέροντας και με φυσικό νερό τους διψασμένους επισκέπτες του. Αυτά είναι πριν το πορτόνι της εισόδου. Μέσα στην αυλή είναι δύο παιδιά. Εμείς περιμένουμε έξω από την είσοδο να φανεί ο γέροντας, να μας δώσει ευλογία να μπούμε στην αυλή. Στεκόμαστε μπροστά από το πρόχειρο πορτονάκι που είναι κατασκευασμένο από δύο πασάλους σιδερένιους με συρματόπλεγμα. Στην παραμονή μας εκεί το ρίχνουμε στα λουκούμια. Παίρνουμε λουκούμι και μάλιστα όχι μόνο ένα. Η κούραση και η πεζοπορία μας έχουν ανοίξει την όρεξη. Σε λιγάκι ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ο πατήρ Παΐσιος. Στο νου μου έρχεται αμέσως ο αγαπημένος μου Άγιος, ο Άγιος Σπυρίδων. Αστραφτερός, αγέροχος, λιτός, κοντούλης, αδύνατος, με διάρκεια και χάρη, μικρός και μέγας. Φορούσε ένα απλό εσόρασο, λίγο κοντό, πέδιλα με κάλτσες μαύρες και στο κεφάλι του ένα σκούφο πλεκτό μάλινο, σαν εκείνο που ιστορείται ο Άγιος μας στις εικόνες του. «Καλώς τα παιδιά, περάστε!» Το Στάθη τον γνωρίζει και τον πειράζει με χαριτωμένα λόγια. «Εγώ και ο Γιώργος κρατάμε γλίτσες» και ο γέροντας το σχολιάζει. «Εσείς παιδιά πρέπει να είστε μετσοβίτες», μας λέγει χαριτολογώντας. «Όχι γέροντα», του λέμε, «είμαστε από την Κέρκυρα». Μας ρωτάει το όνομά μας και πού σπουδάζουμε. «Στην ανωτέρα εκκλησιαστική σχολή Αθηνών», το απαντάμε. «Στην κατωτέρα κανείς», μας λέει εκείνος και χαμογελώντας συνεχίζει. «Στην ανωτέρα πνευματική ζωή σπουδάζετε?» «Πάτερ μου, εδώ είναι που σκοντάφτουμε», το απαντάμε. Ήδη βρισκόμαστε στην αυλή. Γενικότερα ο χώρος είναι πλαισιωμένος από πολλά δέντρα, καστανιές, λεύκες, κυπαρίσια και άλλα. Καθόμαστε στο υπαίθριο αρχονταρίκι, όπως ο ίδιος ο γέροντας το έλεγε, το οποίο ήταν ακριβώς μπροστά από το κελί του. Το καθιστικό του αποτελείται από ένα κορμό για τραπεζάκι, που πάνω του υπάρχει μια νάιλον σακούλα γεμάτη αμύγδαλα και σταφίδες, στην οποία ο Στάθης πρόσθεσε φουντούκια και καρύδια και γύρω-γύρω αυτού 5-6 μικρότεροι κορμοί δέντρων για καθίσματα. «Πάρτε, παιδιά», μας είπε, αλλά εμείς όχι μόνο πήραμε, αλλά κοντέψαμε να του αδειάσουμε τη σακούλα. Ο γέροντας στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Πήγε πιο πέρα με έναν από τους δύο προηγούμενους επισκέπτες του για να συζητήσουν κάτι δύο. Δεύτερες σκέψεις την ώρα εκείνη περνούν από το μυαλό μου. Μεγάλη ευκαιρία που τον βρήκαμε. Ο πατήρ Παΐσιος θεωρείται σήμερα από το πλήρωμα της Εκκλησίας μας ως ένας από τους 5 μεγάλους γνωστούς στάρες, δηλαδή γεροντάδες της Οικουμένης. Η πνευματική προσφορά όλων αυτών τεράστια. Όπως ο ήλιος και το φως του δεν μπορεί να κρυφτεί, το ίδιο και η παρουσία ενός χαρισματού του γέροντος εκπέμπει φως που φωτίζει το πνευματικό μας σκοτάδι και πλουτίζει την πνευματική μας ένδυα. Οι συμβουλές τους πολύτιμες, γιατί είναι καρπός προσευχής και θείου φωτισμού. Πλέον ο ασυρματιστής του στρατού είχε προαχθεί σε ασυρματιστή του Θεού. Τη στιγμή που ο γέροντας απουσιάζει, κάποιος από την παρέα λέει το εξής. Κάποιος ρώτησε τον πατήρ Παΐσιο, «Πάτε, μπορούμε να δούμε την Παναγία?» Και απαντάει εκείνος πολύ φυσικά, «Μα είναι δύσκολο?» Απάντησε έτσι, επιβεβαιώνοντας το μακάρι η καθαρή την καρδία, όχι μόνο την Παναγία, αλλά τον ίδιο τον Θεόν όψο. Βλέπουμε τον γέροντα να τελειώνει τη συζήτησή του που είχε
και να έρχεται κοντά μας. Κάθεται και αρχίζει να μας μιλά. Παιδιά μου, να ζείτε πνευματική ζωή, ζωή κατά Θεόν. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού και μέσα από αυτή τη σχέση ζούμε πραγματικά. Να έχετε πνευματικούς καλούς, να επιλέγετε όχι με το πώς σας βολεύει, αλλά με το πώς είναι αρεστό στο Θεό. Όπως όταν κάποιος ασθενήσει, ψάχνει και εμπιστεύεται τη σωματική του υγεία σε ένα καλό γιατρό, το ίδιο πρέπει να γίνεται και με τον πνευματικό, που το εμπιστευόμαστε την ψυχική μας υγεία. Ένας καλός πνευματικός πρέπει να έχει τρία πράγματα, τρία γνωρίσματα μας είπε. Πρώτον, ηλικία και βίωμα. Δεύτερον, το μυαλό του στη θέση του. Και τρίτον, να μην κάνει το πνευματικό έργο, να μην κάνει το έργο αυτό μέσα στην Εκκλησία για δική του προσωπική προβολή και να μην σας χρησιμοποιεί γι' αυτό. Για το πρώτο, να έχει ηλικία και βίωμα σημαίνει να έχει εμπειρίες από την ιερατική του ζωή και από την εξομολόγηση, καθώς και τη χάρη του Θεού που είναι το κυριότερο για να μπορεί να σας βοηθάει. Για το δεύτερο, να έχει το μυαλό του στη θέση του σημαίνει να μην συμβιβάζεται με το σύγχρονο κοσμικό πνεύμα, να μην δικαιολογεί την αμαρτία, αλλά τον αμαρτωλό, να μην σας χαϊδεύει τα αυτιά, αλλά να στηρίζεται στην παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας μας. Και για το τρίτο, άμα κάνει το έργο του, το πνευματικό έργο για προσωπική προβολή και σας χρησιμοποιεί γι' αυτό, τότε δεν ωφελεί ούτε την Εκκλησία, ούτε τα πνευματικοπαίδια. Στην περίπτωση αυτή, είναι σαν να προσφέρει ένα ωραίο πιάτο με φαγητό στο Θεό και μέσα έτσι πολύ χαρακτηριστικά μας είπε να έχει βάλει μια κουτσουλιά. Ποιος δέχεται αυτό το δώρο, αυτή την προσφορά. Γέροντα, τον ρωτήσαμε. Πολλοί θεολόγοι και κληρικοί υποστηρίζουν ότι οι έγγαμοι ή υποψήφοι έγγαμοι κληρικοί πρέπει να έχουν εγγάμους κληρικούς και όχι αγάμους, γιατί γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα των σχέσεων των ζευγαριών. Τι μας συμβουλεύετε ως προς αυτό? Παιδιά μου, μας απάντησε. Ο δρόμος για τον παράδεισο δεν κάνει διάκριση μεταξύ εγγάμων και αγάμων. Όπου αναπαύεται κανείς. Σημαντικό είναι ο πνευματικός να έχει τα παραπάνω γνωρίσματα και χαρίσματα που σας είπα και η χάρις του Θεού ενεργεί. Έρχονται εδώ πολλοί και με ρωτάνε διάφορα πράγματα. Τους συμβουλεύω μέσα από τη μικρή μου πείρα, αλλά δεν με ακούν. Με ρωτάνε, τους απαντάω και την ώρα που τους απαντάω, επειδή δεν τους βολεύει η απάντησή μου, πάλι μου κάνουν άλλη ερώτηση για να ξεφύγουν από την απάντηση. Δεν έχουν υπακοή σήμερα οι άνθρωποι. Ρωτάνε, τους απαντάω, με ξαναρωτάνε και μου λένε στο τέλος ότι δεν τους απάντησα. Αφού λέω, αδελφέ μου, σου απάντησα. Όχι, μου λέει, τότε τι να πεις. Το αποτέλεσμα είναι όμως να μην μπορούν να ξεφύγουν οι ίδιοι από τα προβλήματά τους και να είναι εγκλωβισμένοι σε αυτά. Μετά από τα παραπάνω σηκώθηκε, πήρε πρώτα το στάθι, λίγο πιο πάνω, για να συζητήσουν ιδιαιτέρως. Με το χέρι εργαζόταν, έπλεκε ένα κουμποσκίνι. Ήταν τόσο απλός, χαρούμενος, άνθρωπος με ωραίο χιούμορ, αλλά παράλληλα με μεστό, υγιέο, πνευματικό λόγο. Το πρόσωπό του είχε μία καθαρότητα που η παρουσία του σου προκαλούσε ιερό θέος. Σεβασμό και όχι φόβο. Και αν πράγματι η αγιότητα χαρακτηρίζεται από την απλότητα, τη χαρά, την καταδεκτικότητα, την καλοσύνη, τη ζωντάνια, τη φιλαδελφία, την αγάπη, δεν μπορούσες να μην διακρίνεις αυτά τα γνωρίσματα στο πρόσωπο του γέροντος Παϊσίου. Είναι αποδεκτό νομίζω ότι στην επικοινωνία μας με ανθρώπους που υποδίονται αγιότητα νιώθεις φόβο, καχυποψία, ανασφάλεια, δεν μιλάνε στην ψυχή σου. Ενώ άνθρωποι που αγωνίζονται ειλικρινά και προσπαθούν να εγγύσουν την αγιότητα νιώθεις σεβασμό, εμπιστοσύνη, ασφάλεια. Σου μιλάνε στην ψυχή, έστω και να μην λένε τίποτα, αναζητώντας μόνο την όψη τους, μιλούν στην καρδιά σου. Ατενίζοντας μόνο την όψη τους, μιλούν στην καρδιά σου. Παραλείπω τα κατηδίαν που είχαμε όλοι και έρχομαι στον επίλογο αυτής της συνάντησης. Φεύγοντας, νιώθαμε πολύ χαρά. Είμαστε ανάλαφροι.
Η ανάβασή μας προς τις καριές ήταν πολύ πιο εύκολη από την κατάβαση. Δεν είναι υπερβολή, νομίζω, να καταθέσω ότι μέσα μας κυριαρχούσε μια ανίποτη πνευματική χαρά. Ο εσωτερικός μας κόσμος ζούσε, θα μπορούσα να πω, σε μια μετέωρη κατάσταση, μεταξύ ουρανού και γης. Όλες μας οι αισθήσεις μιλούσαν και μας επιβεβαίωναν αυθόρμητα ότι η ζωή καταξιώνεται όντας μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Εκεί υπερβαίνεις τον εαυτό σου, νικάς τον πόνο και το θάνατο και μαθαίνεις να αγαπάς αληθινά το χτιστό και το άχτιστο, τη δημιουργία και το δημιουργό. Μετά από 4 περίπου χρόνια, το 1993, ακούσαμε ότι ο πατήρ Παΐσιος είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αρχικά παρουσίασε αιμορραγίες, για τις οποίες αρνούνταν να νοσηλευτεί, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όλα θα βολευτούν στο χώμα. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους, ο πατήρ Παΐσιος βγαίνει για τελευταία φορά από το Άγιον Όρος και πηγαίνει στη Σουρωτή, στο εισηκαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, για την πανήγυρη του Αγίου Αρσενίου, που είναι, όπως προείπαμε, στις 10 Νοεμβρίου. Εκεί μένει για λίγες μέρες και ενώ ετοιμάζεται να φύγει ασθενή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου του γίνεται διάγνωση για όγκο στο παχύέντερο. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 ο γέροντας χειρουργείται. Παρότι η ασθένεια δεν σταμάτησε, παρουσίασε μεταστάσεις στους πνεύμονες και στο ύπαρ, ο γέροντας ανακοίνωσε τα μέσα Ιουνίου την επιθυμία του να επιστρέψει στο Άγιον Όρος. Ο υψηλός πυρετός όμως και η δύσπνοια τον ανάγκασαν να παραμείνει εκεί. Στο τέλος του Ιουνίου, οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι τα περιθώρια της ζωής του ήταν 2 με 3 εβδομάδες το πολύ. Τις τελευταίες ημέρες της ζωής του αποφάσισε να μην παίρνει φάρμακα ή παυσίπονα, παρά τους φρικτούς πόνους της ασθένειάς του. Για να επιβεβαιωθεί και στην περίπτωσή μας το λόγιο του Κυρίου μας προς τον Απόστολο Παύλο: «Αρκήσει η χάρις μου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται». Στις 11 Ιουλίου, γιορτή της Αγίας Επιμίας, ο γέροντας κοινώνησε για τελευταία φορά. Την επομένη, κατά τις 11 το πρωί, 12 Ιουλίου του 1994, εκοιμήθηκε ετάθη στο Ιερό Εισηκαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Αγαπητοί μου, ο γέροντας Παΐσιος, όπως διαπιστώσαμε, εξ απαλών ονείχων ήταν αφιερωμένος στο Θεό. Καταστάλαγμα των ασκητικών του αγώνων και των πνευματικών του κατακτήσεων είναι η σύντομη πνευματική διαθήκη που κατέληξε. Το κείμενο αυτό που αποτελεί το κύκνιο άσμα του αποδεικνύει ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνει πνευματικά κάποιος, τόσο κενώνει και ταπεινώνει τον εαυτό του. Ο Άγιος και κάθε Άγιος για τη σωτηρία του κόσμου, σύμφωνα με τα ξυναξάρια αλλά και με τη σχετική διατύπωση του Ντοστογεύσκη, παίρνει πάνω του τις αμαρτίες όλων, ως άλλος Χριστός, και θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για όλους και για όλα. Επιτρέψτε μου μέσα από μια τέτοια ανάγνωση να προσεγγίσουμε αυτή την τελευταία του πνευματική παρακαταθήκη. Του λόγου μου, ο μοναχός Παΐσιος, όπως εξέτασα τον εαυτό μου, είδα ότι όλες τις εντολές του Κυρίου τις παρέμει. Όλες τις αμαρτίες τις έχω κάνει. Δεν έχει σημασία εάν ορισμένες έχουν γίνει σε μικρότερο βαθμό, διότι δεν έχω καθόλου ελαφρυντικά, επειδή με έχει ευεργετήσει πολύ ο Κύριος. Εύχεστε να με λεήσει ο Χριστός. Συγχωρήστε με και συγχωρεμένοι να είναι όσοι νομίζουν ότι με λείπησαν. Ευχαριστώ πολύ και πάλι εύχεστε, μοναχός Παΐσιος. Στις 13 Ιανουαρίου του 2015, όπως είπε στην αρχή και ο πατήρ Σπυρίδων, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με επίγνωση και ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση και τις μαρτυρίες του πληρώματος της Εκκλησίας περί της αγιότητος του Αγίου Γέροντος, ομοφόνος αποδέχτηκε την εισήγηση της Κανονικής Επιτροπής και ενέγραψε στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας το μοναχό Παΐσιο τον Αγιορείτη. Σεβαστέ
Πάτερ Σπυρίδωνα, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, όπως μαρτυρούν τα σημεία και τα θαύματα Παϊσίου, Πορφυρίου, Ιακώβου και άλλων συγχρόνων μας, οι Άγιοι δεν εξέλιπαν. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Είναι το άλας της γης. Αυτοί σώζουν τον κόσμο, γιατί έχουν παρησία ενώπιον του Θεού ως ζωντανά κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Ευχή μου, ας κρατήσουμε κάποια στοιχεία από τα παραπάνω και ας μας δώσουν την ευκαιρία να δούμε τη ζωή μας στην προοπτική της αιωνιότητος και στην κοινωνία μετά του Θεού και των Αγίων, καθώς και τις μεταξύ μας σχέσεις, αλλά και έναντι της φύσης, ως πραγματικοί χριστιανοί, ως αληθινοί αδελφοί, και αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας και εμείς, όπως και εκείνοι, πράξη τη διδασκαλία της αγάπης. Της αγάπης όπως μας τη διδάσκει μέσω του Ευαγγελίου του ο σημερινός τιμόμενος Άγιος και Άγιος και Προστάτης του τόπου σας, ο Άγιος Ευαγγελιστής Ματθαίος. Την αγάπη όχι ως απλά και ένα συνέστημα, μόνο με την έκφραση καλών λόγων, αλλά ως καρπό αγιότητος που εκφράζεται με πράξεις και θυσίες. Τότε αληθεύουμε στη ζωή και μάλιστα στην κατά Θεόν ζωή. Έχετε ακούσει, μας λέει ο Άγιος Ματθαίος, ότι είπαν να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, ευλογείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεστε για εκείνους που σας, κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν, για να γίνετε παιδιά του Πατέρα σας που είναι εις τους ουρανούς, γιατί Αυτός ανατέλει τον ήλιο Του και για τους πονηρούς και αγαθούς και βρέχει για τους δικαίους και αδίκους. Εάν αγαπήσετε εκείνους που σας αγαπούν, τι ανταμοιβή έχετε, δεν κάνουν το ίδιο και οι τελώνε? Και ομιλεί ως τελώνης που ήταν ο ίδιος πριν γίνει Απόστολος. Και αν χαιρετάτε μόνο τους αδελφούς σας, τι περισσότερο κάνετε, δεν κάνουν το ίδιο και οι τελώνε? Να είστε λοιπόν τέλειοι, όπως ο Πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος. Με το να αγαπάτε τους πάντες, ακόμη και τους εχθρούς σας. Κλείνοντας, επιθυμώ από καρδιάς να ευχαριστήσω το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενωρίας σας και ιδιαίτερα το σεβαστό και αγαπητό μου πατέρα Σπυρίδωνα Λέση, έναν καλό δημιουργικό και ανιδιοτελή εργάτη του Ευαγγελίου, και να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες για την αποψινή ευκαιρία που μας έδωσαν. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ και τη Φιλαρμονική που απόψε θα μας παρουσιάσει ένα μικρό πρόγραμμα για την ωραία της παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας, και να ευχηθώ να συνεχίζει έτσι να γράφει ωραίες σελίδες στη κερκυραϊκή μουσική ιστορία. Επιτρέψτε μου πριν κλείσω, έχω την κατανόησή σας για δύο λεπτάκια ακόμη. Δεν ακούω, ναι ή όχι? Να σας παραδώσω έτσι μια πνευματική παρακαταθήκη που σας ανήκει. Μια πνευματική κληρονομιά που εντόπισα μέσα από την έρευνά μου στο αρχείο της Μητροπόλεως. Τη σύνθεση τριών ύμνων του Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας και Παξών Μεθοδίου Κοντοστάνου, που γράφτηκαν για εδώ, για σας εδώ, για τον Άγιο και Ευαγγελιστή Ματθαίο. Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Μεθόδιος, αυτό είναι ένα κυρόγραφό του που φέρετε μπροστά σας, είχε συντάξει απολυτίκιο και δύο εξαποστηλάρια και ένα θεοτοκίον για να ψάλλονται στη μνήμη του Αγίου Ματθαίου, εν δόξου λέει και Ευαγγελιστού εορταζομένου εξαιρετικός εις το ομώνυμον προς αυτών χωρίων της Κερκύρας, το οποίο έχει και ενωριακών ιερό ναών τιμόμενον εις το όνομα του εν δόξου αυτού Αποστόλου και Ευαγγελιστού. Αυτό το παραδίδω στον πατέρα Σπυρίδωνα, εύχομαι να αξιοποιηθεί εδώ δεόντως. Βάζουμε και τα κείμενα, και τα κείμενα. Έτσι. Και εύχομαι να το χρησιμοποιείτε στις αποδοτήσεις. Αδελφοί μου,
οι Άγιοι Απόστολες και Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Άγιος Παΐσιος να μας συνοδεύουν στο διάβα της ζωής μας και να είναι αρρωγή σε αυτήν. Θερμά σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Θερμά ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κωνσταντίνο Θήμη, θεολόγο, ιστορικό και γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως, για το αφιέρωμα αυτό που έκανε με το μεστό υπέροχο λόγο του στον νεοφανή, όπως είπαμε, Άγιο Παΐσιο, επί τη ευκαιρία του εορταζομένου Αγίου μας, Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, είτε ο Άγιος Παΐσιος, που ήταν το αφιέρωμα απόψε, να του δίνει χάρη, φώτιση, υγεία σε αυτόν και στην οικογένειά του, όπως και επήρε την ευλογία και την ευχή του Αγίου Παϊσίου, έτσι να έχει και τις ευχές του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, εκείνος και η οικογένειά του, και εύχομαι με τον μεστό υπέροχο λόγο του, όπως απόψε μας παρουσίασε, έτσι να φωτίζει πολύ κόσμο από εδώ και συνέχεια να φωτίζει κόσμο. Τώρα στην συνέχεια η μπάντα, ένα τμήμα της μπάντας μας θα μας παρουσιάσει κάποιους εκκλησιαστικούς ύμνους και ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τον μαέστρο και την μπάντα της Φιλαρμονικής, όπου ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να πλαισιώσουν αυτή την δεξίωση στην μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Ματθαίου.